Σήμερα, Μαρία Βουσούλα, υπό την επιμέλεια των γονιών τη Καρολάιν και πιθανότατα σε εκείνου θα δοθεί και η οριστική επιμέλεια. Ναι, πάντως την απόφαση αυτή, Εύα, θα τη μάθουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, του επόμενου μήνε. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ότι συζητήθηκε η υπόθεση στο πρωτοδικείο και μάλιστα ο δικηγόρο οικογένεια τη Καρολάιν κατέθεσε και μία ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για το παιδί. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά δηλαδή του Μπάμπε Γνωστόπουλου, αυτό που ζητήθηκε στην ουσία είναι να υπάρχει μόνο η επικοινωνία και επέμειναν στο να παραμείνει η επιμέλεια στην μητέρα. Τη Καρολάιν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα κλίμα συνεννόηση αρκετό καλό και δεν υπάρχει καμία αντιδική. Αυτό λοιπόν που μένει να δούμε είναι πότε θα βγει η οριστική απόφαση για να δούμε ποιο τελικά θα αναλάβει την οριστική επιμέλεια τη μικρή λιβύα. Μαρία Βούσουλα, να σα ευχαριστήσουμε. Θα μείνουμε κυρίε και κύριοι στο δικαστικό ρεπορτάζ. Σύνδεση με την Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, έχουμε την εισαγγελία.